Να αλλάξουμε κλίμα. Ένα ιστορικό λεύκωμα με τους πρώτους χάρτες της Αττικής που δημιούργησε η χαρτογραφική υπηρεσία του Προσικού Στρατού με επικεφαλής τον Ιωάννη Κάουπερτ είναι πλέον εκδοτικό γεγονός με πρωτοβουλία της Αττικής Οδού και των εκδόσεων Μέλισσα. Το λεύκωμα που επιμελήθηκε ο καθηγητής της Ιστορίας και της Αρχιτεκτονικής Μανώλης Κορές περιέχει ανεκτίμητες πληροφορίες με πολλές λεπτομέρειες για τον φυσικό πλούτο, τους οικισμούς, τις αρχαιότητες, τις καλλιέργειες και τα δάση το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα. Η συλλεκτική έκδοση μεγάλης ιστορικής αξίας, ένα έργο αξεπέραστο σύμφωνα με τους ειδικούς που γνώρισε την παγκόσμια καταξίωση, η Χάρτη της Αττικής, των Ερνέστο Κούρτιου και Ιωάννου Κάουπερτ, παρουσιάστηκε χθες στο Μουσείο Μπενάκη. Επανεκδόθηκαν πρώτη φορά ολοκληρωμένοι από τον εκδοτικό οίκο Μέλισσα με χορηγό την Αττική Οδό ΑΕ. Για το σπουδαίο αυτό έργο μίλησε ο κύριος Λεωνίδας Μόμπολας. Κατά την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου, είχαμε το προνόμιο και την ικανοποίηση να παρακολουθήσουμε την έρευνα ενός πλήθους αρχαίων καταλήπων, πολύτιμων μαρτυριών της οικιστικής ιστορίας αυτού του τόπου. Εκείνο όμως μας γοήτευσε και εξακολουθεί να μας γοητεύει ιδιαιτέρως, σαν ένα συναρπαστικό ταξίδι στο παρελθόν, είναι η χνηλάτιση του προγενέστερου οδικού δικτύου της περιοχής, από όπου διέρχεται η Αττική Οδός, αλλά και ευρύτερα του λεκανοπεδίου της Αττικής. Την εκδήλωση, την οποία χαιρέτησε και ο διευθυντής του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου, παρακολούθησαν πολλοί εκπρόσωποι του ακαδημαϊκού χώρου, ο εκδότης κ. Γιώργος Μπόμπολας, η εκδότρια κ. Μαρία Μπόμπολα, πολιτικοί και προσωπικότητες του επιστημονικού κόσμου.